σκέψη στο άξονα της κλήρωσης, ποια είναι. Λίγο μνήμη από το παρελθόν, λίγο να δείτε και την αντίδραση των παιχτών, το πώς εισπράττουν αυτό το όνομα το άλλο. Να είμαι ειλικρινής, περίμενα αυτή την ομάδα. Όταν μιλήσαμε μεταξύ μας εδώ με τους άνθρωπους από την διοίκηση, είχα κάποια αίσθηση ότι θα κληρωθούμε με την ΑΕΚΣ. Έχουμε παίξει ξανά στο παρελθόν. Ξέρουμε ότι είναι μια τεράστια ομάδα, μια ομάδα με μεγάλη ιστορία όσο αφορά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ολλανδικό. 4 φορές πρωταθλήτρια της Ευρώπης. Όλα αυτά τα που σας έχω πει σίγουρα μας δίνει παραπάνω κίνητρο να μπορούμε να προετοιμαστούμε και να κάνουμε πρόκριση. Έχετε δει καθόλου παιχνίδια του Άγιαξ, γενικά τώρα στο σκάουτινγκ που έχει γίνει για όλους τους πιθανούς αντιπάλους, και ένα πρώτο σχόλιο για το τι πιστεύετε για την ομάδα αυτή? Κοιτάξτε, έχουμε δει, βρισκόμασταν εδώ που βρισκόμασταν και η ομάδα του Άγιαξ έχει κάνει αρκετά φιλικά παιχνίδια στις προηγούμενες μέρες. Οι άνθρωποι, όποιοι είναι και όποιοι ασχολούνται με τους αντίπαλους, τους έχουν δει. Έχουμε και επόμενες μέρες που και ήδη θα κάνουν άλλα παιχνίδια που πάλι τα στείλουμε με τους άνθρωπους. Μπορεί να πάω και εγώ εδώ τώρα. Αλλά οι πρώτες εντυπώσεις που έχουμε, βέβαια, δεν είναι κάποιες ολοκληρωμένες, γιατί ξέρετε και ήδη ότι η ομάδα βρίσκεται στις προετοιμασίες, έχουν ακόμα και αυτοί πόσες μέρες έχουν, 10-11 μέρες μέχρι το παιχνίδι, και σίγουρα όπως και εμείς τελειώνουν την προετοιμασία και προετοιμάζονται για το πρώτο παιχνίδι. Όπως γνωρίζετε και εσείς, όλα αυτά τα παιχνίδια που κάνουμε στη προετοιμασία κάνουμε για τους λόγους να δοκιμάσουμε κάποια σχέδια που θέλουμε. Όσο προχωράει και όσο πλησιάζει το παιχνίδι, πιστεύω και οι παίκτες μου θα πάρουν και την φρεσκάδα όποια χρειάζονται, να μπορούν να είναι έτοιμοι. Λογική λέει ότι έτσι κάνουν και οι άλλοι. Τότε επόμενα παιχνίδια είναι πιο ουσιαστικά και εκεί θα μπορούμε να δούμε κάτι παραπάνω. Κύριε Βίτς, ποια είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχουν οι παίκτες σας εν ώψη των αγώνων? Ότι είναι δύο τελικοί, ότι είναι όλα για όλα, είναι ίσως τα πιο σημαντικά, από τα πιο σημαντικά μάτια της χρονιάς? Κοιτάξτε, είναι τα πρώτα παιχνίδια, σίγουρα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για τους όλους μας, για σύλλογο. Και οι παίκτες πρέπει να έχουν πίστη ότι μπορούν να προκριθούν. Αυτό είναι το πρώτο που το ζητήσω από τους ίδιους. Να έχουν πειθαρχία όπως έχουν. Βέβαια, πάντα υπάρχει ο αντίπαλος ο οποίος είναι απέναντι, αλλά εγώ πιστεύω στην ομάδα μου, πιστεύω στους παίκτες μου και έχουμε ακόμα, όπως σας έχω πει, 10 μέρες, θα δουλέψουμε σκληρά, θα προσπαθήσουμε να λύσουμε και κάποια μικρά προβληματάκια που έχουμε και να είμαστε έτοιμοι 100% για αυτό το παιχνίδι. Τι μνήμη σας ξυπνάει αυτή η ομάδα ως ποδοσφαιριστής όταν παίξατε? Κοιτάξτε, είμαι ειλικρινής, έχω μία πίκρα από αυτό το παιχνίδι. Αν τιμάμε τώρα, πριν ήταν 2010, έτσι, 10, πριν 6 χρόνια, βέβαια, ήμασταν κοντά να προκριθούμε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε. Παίξαμε δύο καλά παιχνίδια, τιμάμε, δεν χάσαμε ούτε ένα. Και τότε η ομάδα, το Άγιαξ, ήταν πολύ δυνατή, με πολύ καλούς παίκτες, όποιοι τώρα αυτή τη στιγμή, αν δείτε που είναι και που παίζουν, καταλαβαίνετε τι ποιότητα υπήρχε τότε. Εκείνη τη χρονιά είχαμε πίστη ότι μπορούμε να το κάνουμε, δουλέψαμε σκληρά και ήμασταν πολύ κοντά. Πιστεύω ότι φέτος, με αυτή τη πίστη που πρέπει να έχουμε, όποιος και να είναι μπροστά μας και όποια ομάδα να είναι, με κάποια πράγματα, όπως σας έχω πει, που θέλω να αλλάξω, έχω λίγες μέρες, αλλά πιστεύω ότι τα καταφέρουμε, μπορούμε να είμαστε αξιόδοξοι και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να αποκριθούμε. Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Επειδή παίζετε και μέσα και συνήθως
για να προπονηθείτε παίζει ρόλο. Και το πρώτο μάτς γίνεται στην Ολλανδία. Διευκολύνει τη δουλειά σας ή δεν το σκέφτεσαι κάποιος? Κοιτάξτε, εξαρτάται πώς, όπως βλέπει ο καθένας. Κάποιος μπορεί να προτιμάει πρώτο παιχνίδι είναι μέσα, δεύτερο έξω. Κάποιοι βλέπουν αντίθετα. Αυτό τώρα είναι δύο παιχνίδια. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να παίζουμε και ένα μέσα και ένα έξω. Τότε δεν έχω κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο που είναι πρώτο παιχνίδι εκεί. Μπορεί να μας βγει και καλό αυτό. Κοιτάξτε, όσο αφορά τον Κάνιας, δεν νομίζω για το πρώτο παιχνίδι ότι είναι έτοιμος. Γιατί κάναμε και εργομετρικό, κάνει μεγάλη προσπάθεια, δουλεύει, είναι μαχητής. Θα προσπαθήσει βέβαια, αλλά δύσκολα βλέπω ότι είναι έτοιμος για αυτό το παιχνίδι. Έχουμε και κάποια παιδιά που ξεκινήσαν λίγο αργότερα προετοιμασία και αυτοί το ίδιο δίνουν ό,τι μπορούν να φτάσουν στο επίπεδο που τους θέλουμε. Έχουμε ακόμα 10 μέρες και όσο πλησιάζει το παιχνίδι, τόσο και εγώ θα έχω πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τους όλους.